Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο Maximum Top 10 και σας έχω ένα βίντεο με νέα για το Assassin's Creed και πάλι. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Bounty System του Assassin's Creed, όπου μάθαμε κάποιες νέες πληροφορίες μέσω ενός interview με τον Scott Phillips και πάλι. Βασικά παιδιά, να ξεκινήσουμε ότι φέτος όταν κάνετε εγκλήματα, δηλαδή αν κλέβετε ή σκοτώνετε ανθρώπους, δεν θα γίνονται desynchronized οι παίχτες, δηλαδή δεν θα βγαίνετε από το Animus όπως γίνονταν μέχρι τώρα. Ο λόγος που γίνεται αυτός είναι, μας είπαν ότι θέλουν οι επιλογές μας να έχουν συνέπειες, άρα με το απλώς να χάνεις αυτομάτως δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον. Στη θέση αυτού έρχεται το Bounty System, παιδιά, όπου ο κόσμος βασικά του Assassin's Creed παράγει, ας το πούμε, σκληρούς μισθοφόρους που είναι πάρα πολύ ψηλό level, που έχουν πολύ καλό gear, όπλα και πανοπλίες, που θα σε κυνηγούν για να πάρουν την αμοιβή πάνω στο κεφάλι σου. Γι' αυτό είναι και Bounty Hunters, ας το πούμε, είναι κυνηγή κεφαλών. Το ίδιο όμως, παιδιά, μπορείς να κάνεις και εσύ, να κυνηγάς μισθοφόρους οι οποίοι που είναι κακοποιοί, και αυτό μας λέει ότι μπορεί να γίνει και η δουλειά σου αν θέλεις, για να παράγεις λεφτά. Να γίνεις βασικά κυνηγός κεφαλών, ένας σκληρός μισθοφόρος Bounty Hunter, παιδιά. Και θα υπάρχει και έτσι ένα λίγο σαν το Nemesis System από ό,τι καταλαβαίνουμε, που είχε το Shadow of War, παιδιά, που λογικά αν ένας μισθοφόρος τον νικήσεις θα έρθει πίσω λίγο πιο δυνατός και θα σε θυμάται και τα λοιπά. Όσοι παίξατε το Shadow of War ή το Shadow of Mordor ξέρετε για ποιο πράγμα μιλώ. Βασικά θα έχετε έτσι μια κόντρα με χαρακτήρες που ίσως ή σας νίκησαν ή τους νικήσατε και θα έρχονται πίσω ισχυρότεροι για να σας ξαναπολεμήσουν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το concept, παιδιά, του παιχνιδιού, και μας δείχνει, εντάξει, ότι το παιχνίδι σιγά σιγά γίνεται και RPG, full RPG, δηλαδή δεν είναι πλέον τόσο Assassin's Creed αλλά παραπάνω μια περιπέτεια όπου εμείς κάνουμε όλες τις επιλογές και ο κόσμος μας γύρω αλλάζει με αυτές τις επιλογές. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, παιδιά. Δυστυχώς δεν είχαμε άλλο βίντεο footage για αυτό το πράγμα στο παιχνίδι, μόνο κάποιες φωτογραφίες με μισθοφόρους που τις είδατε και στο βίντεο πριν. Μόλις έχουμε περισσότερα θα σας ενημερώσω. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και εγώ θα σας δω πολύ σύντομα, πιο αργά το απόγευμα, για άλλα βίντεο για gaming news.